Hallelujah. Hallelujah. Amen. You may have your seat. Μπορείτε να καθίσετε. So we thank God for His wonderful presence. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για την υπέροχη παρουσία του. And He is here for a purpose. Και βρίσκεται εδώ για έναν σκοπό. His purpose is to give you a life that is full and free. Ο σκοπός του είναι να σου δώσει μια ζωή η οποία είναι πλήρης και ελεύθερη. Yes. Are you living a full life? Ζεις μια πλήρη ζωή; Is your life full of joy? Είναι η ζωή σου πλήρης χαράς; Is your life full of peace? Είναι η ζωή σου γεμάτη ειρήνη; Is your life full of love? Είναι η ζωή σου γεμάτη αγάπη; Is your life full of purpose? Είναι η ζωή σου γεμάτη σκοπό; What is your purpose in life? Ποιος είναι ο σκοπός σου στη ζωή; Many of us today we are just living a life that is of no purpose. Πολλοί από εμάς σήμερα ζούμε μια ζωή η οποία δεν έχει σκοπό. But I have good news for you today. Αλλά έχω καλά νέα για εσάς σήμερα. Jesus Christ has a purpose for you. Ο Ιησούς Χριστός έχει ένα σκοπό για εσένα. Tell your neighbor, I have good news for you. Πες στον διπλανό σου, έχω καλά νέα για εσένα. Jesus Christ, ο Ιησούς Χριστός, has a purpose, έχει έναν σκοπό for your life, για τη ζωή σου. What is that purpose? Ποιος είναι αυτός ο σκοπός; Do you know? Τον γνωρίζεις; If you do not know, εάν δεν τον γνωρίζεις, the Bible still has the answer. Η Γραφή και πάλι έχει την απάντηση. Ask and you shall receive. Ζήτα και θα λάβεις. Seek and you shall find. Ψάξε και θα βρεις. Knock and the door shall be opened unto you. Χτύπησε την πόρτα και θα σου ανοιχτεί. Amen. Hallelujah. I remember when I was 19 years old. Θυμάμαι όταν ήμουν 19 ετών. A very small boy. Ένα πολύ μικρό αγόρι. I'm still a small boy though. Είμαι και πάλι ένα μικρό αγόρι. So when I was 19, I was working and making some good amount of money. Όταν ήμουν 19, δούλευα και έβγαζα αρκετά καλά λεφτά. I was able to purchase a house. Μπόρεσα να αγοράσω ένα σπίτι. I purchased a brand new car. Αγόρασα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. And on the outside, my life seemed amazing. Και κατά το εξωτερικό, η ζωή μου φάνταζε υπέροχη. All my friends were jealous of me. Όλοι μου οι φίλοι με ζήλευαν. How did you do it? Πώς το κατάφερες αυτό; I said the grace of God. Τους είπα η χάρη του Θεού. But within me, something was missing. Αλλά μέσα μου κάτι έλειπε. Within me, something was not right. Μέσα μου κάτι δεν ήταν καλά. I knew I needed to discover God's purpose for my life. Γνώριζα πως έπρεπε να ανακαλύψω το σκοπό του Θεού για τη ζωή μου. And then I offered a prayer. Και τότε έκανα μια προσευχή. And I wish to tell you the prayer I offered to the Lord. Και θέλω να σας πω την προσευχή που έκανα στον Κύριο. Because I know that for those of you that do not know of God's purpose for your life. Επειδή γνωρίζω πως εσείς που δεν γνωρίζετε το σκοπό του Θεού για τη ζωή σας. You can offer this prayer as well. Μπορείτε και εσείς να κάνετε αυτή την προσευχή. And the Lord is faithful. Και ο Κύριος είναι πιστός. To reveal to you what is His purpose for your life. Και θα σας αποκαλύψει ποιος είναι ο σκοπός του στη ζωή σας. So it was a simple prayer. Ήταν λοιπόν μια απλή προσευχή. Lord Jesus. Κύριε Ιησού. I know you are my creator. Γνωρίζω πως εσύ είσαι ο δημιουργός μου. I know you have not created anything without a purpose. Γνωρίζω πως δεν έχεις δημιουργήσει τίποτα χωρίς σκοπό. And I know you have created me for a purpose. Και γνωρίζω πως με δημιούργησες με έναν σκοπό. Tell me, O Lord. Πες μου, Κύριε. What is your purpose for my life? Ποιος είναι ο σκοπός σου για τη ζωή μου; What am I created to be in this life? Τι δημιουργήθηκα να είμαι σε αυτή τη ζωή; Because anything I do.
does not make me fulfilled and happy. Γιατί τίποτα από όλα όσα κάνω δεν με κάνει ικανοποιημένο και χαρούμενο. That was a simple prayer. Αυτή ήταν μια απλή προσευχή. And of course God did not answer me immediately. Και φυσικά ο Θεός δεν μου απάντησε αμέσως. As he usually does. Όπως συνήθως κάνει. Because he wants to see the genuineness of your prayer. Επειδή θέλει να δει τη γνησιότητα της προσευχής σου. He wants to see how much willing you are to find out the truth from him. Θέλει να δει πόσο πρόθυμος είσαι να ανακαλύψεις την αλήθεια από αυτόν. So I decided to fast and to pray. Αποφάσισα λοιπόν να προσευχηθώ και να νηστέψω. You know there is a fasting that you can do on your own. Ξέρετε, υπάρχει μια νηστεία την οποία μπορείς να κάνεις από μόνος σου. Anybody can fast. Όλοι μπορούν να νηστέψουν. Right? Σωστά. How many of you have you fasted before? Πόσοι από εσάς έχετε νηστέψει στο παρελθόν? You see, almost all of us we have fasted before. Βλέπετε, σχεδόν όλοι μας έχουμε νηστέψει στο παρελθόν. Anybody can fast. Όλοι μπορούν να νηστέψουν. But not anybody can receive. Αλλά δεν μπορούν όλοι να λάβουν. Results. Αποτελέσματα. Okay. So if you take your time to read your Bible very well. Αν εξοδέψεις χρόνο να διαβάσεις την Αγία σου γραφή πολύ καλά. In that book of Matthew, chapter 4. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4. The Bible says Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness to fast and to pray. Η Αγία Γραφή λέει πως ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε από το Πνεύμα στον έρημο τόπο, στην έρημο, για να νηστέψει και να προσευχηθεί. The key word there is he was led. Η λέξη κλειδί εκεί είναι οδηγήθηκε, φέρθηκε από το Πνεύμα. He was led into fasting. Οδηγήθηκε σε νηστεία. Now, go back to your own fasting. Τώρα κοίταξε τη δική σου νηστεία. And ask yourself. Και ρώτησε τον εαυτό σου. Was I led by the Holy Spirit to fast? Οδηγήθηκα εγώ από το Άγιο Πνεύμα για να νηστέψω? Has God put in my heart a great desire, a great fire, consuming fire, to lead me into fasting? Είχε βάλει ο Θεός μέσα στην καρδιά μου μια τεράστια επιθυμία, μια φωτιά που καίει για να πάω σε προσευχή και νηστεία? Or I just fasted before because the pastor said everybody should fast on Monday from 6 to 6. Ή νήστεψα επειδή απλά ο ποιμένας μας είπε όλοι πρέπει να νηστέψουν από τη Δευτέρα από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. I'm not saying you should not listen to your pastor. Δεν λέω πως δεν θα πρέπει να ακούς τον ποιμένα σου. But a great truth when it comes to Christianity is this. Αλλά μια μεγάλη αλήθεια όσον αφορά τον χριστιανισμό είναι η εξής. Christianity is a relationship. Ο χριστιανισμός είναι μια σχέση. Not a religion. Όχι μια θρησκεία. Okay. Tell your neighbor, Christianity is a relationship. Πες στον διπλανό σου, ο χριστιανισμός είναι μια σχέση. Not a religion. Όχι μια θρησκεία. Amen. So God wants us to have relationship with him. Ο Θεός λοιπόν θέλει να έχουμε μία σχέση μαζί Του. He wants to think with us. Θέλει να σκέφτεται μαζί μας. He wants to plan with us. Θέλει να σχεδιάζει μαζί μας. He wants to talk with us. Θέλει να μιλάει μαζί μας. He wants to act with us. Θέλει να ενεργεί μαζί μας. And he wants to do everything through us. Και θέλει να κάνει τα πάντα διαμέσου από εμάς. You all know that God is spirit. Όλοι γνωρίζετε πως ο Θεός είναι πνεύμα. He has no hands. Δεν έχει χέρια. But your hands. Αλλά τα δικά σου χέρια. To do his work. Για να κάνει το έργο του. He has no mouth. Δεν έχει στόμα. But your mouth. Αλλά το δικό σου στόμα. To speak his word. Για να μιλήσει τον λόγο του. To preach his word. Για να κηρύξει τον λόγο του. To prophesy to people. Για να προφητεύσει στους ανθρώπους. He has no legs. Δεν έχει πόδια. But your legs. Αλλά τα δικά σου πόδια. To go to places. Για να πάει σε μέρη. And be a problem solver. Και να γίνει λύτης προβλημάτων. Are you a problem solver? Είσαι λύτης προβλημάτων. How many problems have you solved today? Πόσα προβλήματα έχεις λύσει σήμερα? How many problems have you solved yesterday?
Πόσα προβλήματα έλυσες εχθές? So you can see, when you walk in the spirit, βλέπετε λοιπόν πως όταν περπατάς στο πνεύμα, life is beautiful. Η ζωή είναι όμορφη. Life is amazing. Η ζωή είναι συναρπαστική. Because you are not alone. Επειδή δεν είσαι μόνος σου. Even when you pass through the valley of the shadow of death. Ακόμη και όταν διασχίζεις την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. That God is with you. Το ότι ο Θεός είναι μαζί σου. It is a great comfort to you. Είναι μια μεγάλη παρηγοριά σε εσένα. Even when they throw you into prison. Ακόμη και όταν σε ρίξουν στη φυλακή. When you have Jesus. Όταν έχεις τον Ιησού Χριστό. You are happy and excited. Είσαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Even when you go through hunger. Ακόμη και όταν περάσεις πείνα. When Jesus is with you. Όταν ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου. He gives you the bread of life. Σου δίνει τον άρτο της ζωής. And your stomach is full. Και η κοιλιά σου γεμίζει. Amen. So to take you back to my story. Επιστρέφοντάς σας λοιπόν πίσω στην ιστορία μου. I fasted one day. Νίστεψα μία ημέρα. On Monday. Τη Δευτέρα. And I said, God, I want you to tell me what is your purpose for my life. Και είπα, Θεέ μου, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο σκοπός σου για τη ζωή μου. No answer. Καμία απάντηση. Okay, fine. He is God. Καλώς λοιπόν, είναι Θεός. He can do as he likes. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Who am I to question him? Ποιος είμαι εγώ να τον ανακρίνω? Why God? Why are you not telling me? Γιατί Θεέ μου, γιατί δεν μου λες? Eh? Like many of us used to do. Όπως πολλοί από εμάς κάναμε. So the next week. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. I fasted for 2 days, Monday and Tuesday. Νίστεψα 2 ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη. Yet no answer. Παρ' όλα αυτά καμία απάντηση. Okay. I'm still okay. Καλώς λοιπόν, αισθάνομαι ακόμη καλά. He is God. Είναι Θεός. He can choose to talk to me. Μπορεί να επιλέξει αν θα μιλήσει μαζί μου. He can choose not to talk to me. Και μπορεί να επιλέξει να μην μου μιλήσει. The third week. Την τρίτη εβδομάδα. I fasted for Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days. Νίστευσα 3 ημέρες. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. And when I say I fasted, no food, no water. Και όταν λέω ότι νίστεψα, δεν έφαγαν φαγητό ούτε ήπια νερό. Because some people fasting and they eat salad, they eat fruit, they drink juice and they say they are fasting. Επειδή κάποιοι νηστεύουν, αλλά τρώνε σαλάτα, φρούτα, πίνουν χυμό και λένε πως νηστεύουν. Okay, I'm not saying there are no other types of fasting, but the fasting I did, this is the fasting I did. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν άλλα είδη νηστείας, αλλά η νηστεία που έκανα εγώ ήταν αυτού του είδους η νηστεία. So after those 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. Μετά από αυτές τις 3 ημέρες λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. On the third week. Την τρίτη εβδομάδα. God did not speak to me. Ο Θεός δεν μου μίλησε. Or maybe he was speaking, but I could not hear. Ίσως μιλούσε, αλλά δεν μπορούσα να τον ακούσω. So the following week, I knew things are getting tougher now. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, ήξερα πως τα πράγματα ζόριζαν. Because I read some medical studies that if human being does not eat, does not drink for 3 days, you may die. Γιατί είχα διαβάσει κάποιες ιατρικές μελέτες που λένε πως αν ένας άνθρωπος δεν φάει και δεν πει για 3 ημέρες θα πεθάνει. So I was thinking that this is a possibility for you to die now. Σκεφτόμουν λοιπόν, είναι πιθανό να πεθάνεις τώρα. The statistics are getting serious now. Οι στατιστικές σοβαρεύουν τώρα. Because I survived the 3 days. Επειδή είχα επιβιώσει από τις 3 ημέρες. And then I said, God, I'm ready to die now. Και τότε είπα, Θεέ μου, είμαι έτοιμος να πεθάνω τώρα. If I die in this fasting, εάν πεθάνω σε αυτή τη νηστεία, accept my spirit. Σε παρακαλώ, δέξου το πνεύμα μου. Amen. So I started the first day. Ξεκίνησα την πρώτη ημέρα. All is good. Όλα καλά. No answer. Καμία απάντηση. Continue to the second day. Συνέχισα στην δεύτερη ημέρα. And then God spoke to me. Και τότε ο Θεός μου μίλησε. And he said, I'm calling you to be a man of God. Και είπε, σε καλό να είσαι άνθρωπος του Θεού. And I thought, no wonder. Και σκέφτηκα, δεν ήταν έκπληξη. Because anything I do does not give me joy. Επειδή ό,τι και αν κάνω δεν με γεμίζει χαρά. Money, I achieve it, no joy.
Χρήματα, τα κατάφερα, αλλά δεν έχω χαρά. House, car, good job, no joy. Σπίτι, αυτοκίνητο, καλή δουλειά, όχι χαρά όμως. I even thought the scenario of getting married, having children, and then when I reach the age of 67, I will go for retirement and then just die. Μελέτησα ακόμα και το σενάριο του να παντρευτώ, να κάνω παιδιά και όταν γίνω 67 ετών να βγω στη σύνταξη και στη συνέχεια να πεθάνω. And I said, no. There is no way God has created me for this. Και είπα, όχι με τίποτα. Δεν μπορεί ο Θεός να με δημιούργησε γι' αυτό, με κανέναν τρόπο. Just for me to work and make money and make family and then retire and die. Απλά να δουλεύω και να δουλεύω και να βγάζω χρήματα, να κάνω μια οικογένεια, μετά να πάρω σύνταξη και να πεθάνω. So when God told me, you are called to be a man of God. Όταν λοιπόν ο Θεός μου είπε, έχεις καλεστεί να είσαι άνθρωπος του Θεού, that is when my life got meaning. Τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. That is when my vision and my dream became clearer. Τότε ο οραματισμός μου και το όνειρό μου έγινε καθαρότερο, ξεκάθαρο. Oh.